Άγγελη Κύπρου, τι σημαίνει πρόσφυγας από οποιαδήποτε χώρα, από οποιαδήποτε κουλτούρα? 45 χρόνια πριν, σήμερα φιλοξενούμε την Ελευθερία Χατζηκοστή Χαραλάμπους, μία πρόσφυγα από την Κερίνια. Έχουν ξεχαστεί όλα, Ελευθερία. Και η προσφυγιά φαίνεται και το πρόβλημα και η πληγή που αιμορραγούν για πάντα. Εσείς το βιώνετε ως τελευταίοι των Μοϊκανών, οι τελευταίοι πρόσφυγες, οι τελευταίοι ακόμα ζωντανοί άνθρωποι που θυμάστε, που ζήσατε, που μεταφέρετε όλα αυτά που σημαίνουν τα χώματά μας. Εγώ τα έζησα από την αρχή μέχρι το τέλος, διότι ήμουν εγκλωβισμένη και από την άλλη εγώ είμαι πολλά συνδεδεμένη με την Κερίνια. Πάρα πολλά. Εκεί γεννήθηκα, μεγάλωσα, παντρεύτηκα, έκανα τα μωρά μου. Και μπορώ να... Ας πούμε, έχει τόσα χρόνια που κατοικώ στη Λεμεσόν και δεν συνήθισα ακόμα. Ελευθερία μου, θα πάμε να δούμε ένα βίντεο που είναι η στιγμή που βγαίνεις από τον εγκλωβισμό σου. Όμως, μία κουβέντα μόνο, μικρή κουβέντα, τι σημαίνει 45 χρόνια, αλλά με όλο το εύρος που μπορείς να μας μεταφέρεις, εσύ και δασκάλα. Μπορείς να το μεταφέρεις όλο αυτό. Τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας, δηλαδή να φύγεις από τις, πάντα λέω, τα αρώματα σου, τις μυρωδιές σου, τους δρόμους σου, το σπίτι σου, τη γειτονιά σου, το γείτονά σου, το δρομολόγιό σου, το τοπίο που ξυπνάς και βλέπεις. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ο άνθρωπος νεκρώνει κάτι μέσα του για να το αντέξει ή τελικά αιμορραγεί η πληγή? Αιμορραγεί η πληγή. Δεν μπορείς να ξεχάσεις. Είσαι άλλος άνθρωπος? Αισθάνεσαι ότι είσαι άλλος άνθρωπος? Όχι, δεν είμαι άλλος άνθρωπος. Πάντα είμαι από την Κερίνια και πάντα νιώθω, θέλω να πάω εκεί, αλλά... Δεν πήγα καμιά φορά. Δεν αισθάνεσαι ότι αντέχεις να πας, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, δεν αντέχω να πάω. Νομίζω θα πεθάνω. Νομίζω μόλις περάσω από το οδόφραγμα, θα πεθάνω, δεν μπορώ. Λοιπόν, να πούμε ότι περάσατε πολύ δύσκολα. Θα ακούσουμε την ιστορία του πώς είχατε συλληφθεί. Αμέσως μετά που θα δούμε το βίντεο που βγαίνεις πια... πόσες μέρες μετά σε άφησαν να φύγεις από την Κερίνια? Μετά από την 20 Ιουλίου, πήγαμε στο Πέλα Πάης. Και εκεί δεν έμειναμε πάρα πολλά, αλλά ήταν δύσκολα πάρα πολλά, διότι είχα το μωρό το μικρό. Είχε τρία παιδάκια, έτσι. Τρία παιδάκια, ναι. Το ένα ήταν δευτέρα του δημοτικού. Το αγόρι πρόκειτο να πάει το Σεπτέμβριο πρώτη του δημοτικού και το μωρό ήταν ενός χρονού. Και χάσαμε το γάλα που το βάλεις μέσα, είναι που το λέεις. Πιπερό. Το πιπερό. Την μπουκάλα του γάλατος. Και να κλαίει συνέχεια, να κλαίει, να κλαίει. Εδιούσαμε με το ποτήρι, να πούμε, αλλά αν ήθελε να κλαίω. Ύστερα εκεί είστε μια Αμερικάνα. Και μας λέει, μα τι κάνετε εσείς εδώ, λέει. Εμπήκαν οι Τούρκοι από το βουνό και σφάζουν. Γλίωρα, λέει, να φύγετε. Λέει, ήταν και ο άντρας μου και λέει, να φύγουμε, να πάμε, αν πάμε στο σπίτι μας, να μας πιάσουν οι Τούρκοι και να μας σκοτώσουν. Γιατί ήταν πιο κάτω, κεντρικό. Να πάμε στη γειτονιά, λέει μου, της μάμας σου που έχει Τούρκους γύρω, ίσως μας προστατεύσουν. Οπότε πήγαμε... Με βομβαρδισμούς. Ω, Παναγία! Ναι. Σφαίρες, όλο εκείνο το μαύρη καπνί και εγώ ήταν ο πενταδάχτυλος. Ου! Και πήγατε μέσα σε αυτήν την κόλαση, φτάσατε στο σπίτι της... Ευτυχώς όμως ο δρόμος, μπήκαμε σε έναν δρόμο που ήταν χωματένιος για να πάμε στη γειτονιά, γιατί η γειτονιά μας ήταν προς το τέλος της Κερίνιας και... Πάνω ήταν γιές, ήταν σκεπασμένος ο δρόμος. Άρα μισοπήγατε έτσι κάπως πιο με ασφάλεια. Είναι εκεί που σας συλλαμβάνουν οι Τούρκοι μετά το Πέλα Πάης? Όχι. Ήρθαν οι Τούρκοι που σας έστησαν... Στη γειτονιά μου της μάμας μου. Επίαμε στη γειτονιά της μάμας μου
Και οπότε ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν κόσμος που ήρθαν από την κάτω κερινιά για να γλιτώσουν πάνω. Ότι τάχα της ήταν προς τα πάνω, για να γλιτώσουν από τους Τούρκους. Η μάμα μου, μια κάμαρη είχαμε. Και κάτσαμε εκεί. Σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Οπότε μας είπαν οι Τούρκοι γείτονες ότι μη φοβάστε, λέει, θα σας προστατεύσουμε. Ο Μουσταφάς έφερνε μας γάλα κάθε πρωί. Η Περβή πήγαινε στην Καλιφόρνια, μια γειτονιά κοντινή, που έφυγαν οι Ελληνοκύπροι και μάζευκαν τρόφιμα. Ότι υπήρχε στα σπίτια δηλαδή και τα έφερνε. Ναι, τρόφιμα και έφερνε στην κοινωνία μου και μοιραζόμαστε όλοι. Λοιπόν, δεν θα μου πεις τώρα την ιστορία. Να πάμε να δούμε που βγαίνεις για να σε θυμηθεί, να θυμηθείς και εσύ τη φάση αυτή που πια σε αφήνουν ελεύθερη. Αλλά θέλω να ξέρω πόσες μέρες έμεινε στον Τόουμ. Θυμούμαι πόσες μέρες ήταν. Ας πούμε ήταν 10, μια εβδομάδα. Ο παραπάνω. Περισσότερο. Εντάξει. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο αυτό που το βρήκαμε από αρχείο ΡΙΚ. Είναι πολύτιμο. Μιλάς εσύ τη μέρα που βγήκες από την κατεχόμενη Κύπρο μετά την εισβολή στην ελεύθερη Κύπρο. Θα σας πω την ιστορία που ήρθαν οι στρατιώτες. Θα μας την πεις αμέσως μετά. Ναι. Πότε είσαστε? Μέσα από την Κερίνια. Εκεί γεννήθηκα, εκεί τελείωσα το δημοτικό, το γυμνάσιο. Επαντρεύτηκα και εργάζομαι δασκάλα μέσα στην Κερίνια. Όταν έγινε η τουρκική εισβολή, πού βρισκόσαστε? Βρισκόμουν στο σπίτι μου. Πάθαμε πανικό, δεν ξέραμε, δεν είχαμε ξαναδεί άλλοτε. Νομίζαμε ότι θα έβγαινα μόνο στα παράλια. Και πηγαίναμε πιο πάνω, σε πιο πάνω σπίτια. Πήγαμε στο Πέλαβες, μετά γυρίσαμε. Αλλά όμως. Οι Τούρκοι έπαιξαν ολόκληρο την Κερίνια, ολόκληρο την περιοχή. Ιδίως την ημέρα που κατελήφθη η Κερίνια ήταν τρομερό, πολύ τρομερό. Αυτή είναι η ελευθερία στα 30 πόσα της χρόνια, έτσι. Ναι. Πώς αισθανόσουν εκείνη τη μέρα? Μπορεί κανένας να το κατανοήσει. Μόνο εσύ που το έζησες. Ιδίως που ήμουν στον Τόουμ, όταν έλειψαν τα τρόφιμα, το μωρό το μικρό ήθελε γάλα, έκλαιε. Και λέω κι εγώ, μα τι να κάνω. Ήταν και η θεία. Περίμενε τους τρεις γιούδες της που τους επήραν εχμάλωτους και τον άντρα μου τον επήραν εχμάλωτο. Λέω τη θεία να πάω στη γειτονιά, στη μάνα μου, τι θα κάνουμε εδώ. Λέει μου, μα δυσκολευτήκαμε πάρα πολλά για να φύγουμε από τη γειτονιά και να πάει πίσω. Σε πιάσουν οι Τούρκοι. Μην πάει, λέει μου. Οπότε το πρωί-πρωί ένα Τούρκο τη Κερίνια, Τουρκοκύπριο που ξέραμε εδώ, έπιασε το χωνί και φώναξε ότι όσοι θέλουν να πάνε στη Λευκοσία, λέει, να τους γράψουμε να πάνε. Οπότε όσοι είχαν μωρά, γραφτήκαμε. Να πούμε και αυτό, αφού μπήκαμε σε αυτό, λόγω του βίντεο, ότι μπήκατε σε λεωφορείο. Τι ώρα μπήκατε? Μπήκαμε η ώρα 6 το πρωί. Και βγήκατε? Η ώρα 8 τη νύχτα. Και ο δρόμος είναι 1/4. Και περνούσατε από όλη την Κερίνια. Περάσαμε από τον κύριο δρόμο, διότι εκείνη την ημέρα, εκείνη την ώρα, έρχονταν από τη θάλασσα τάγκς, τα οποία ήταν τεράστια. Είχαμε τα οικόπεδα της Κερίνιας μεγάλα και στρατών πολύ. Έτσι το λεωφορείο το Τουρκοκύπριο που μας έπαιρνε στη Λευκοσία δεν μπορούσε να προχωρήσει. Οπότε καθυστερούσαμε. Εν τω μεταξύ που περνούσαμε στο δρόμο της Κερίνιας, δεξιά και αριστερά έβλεπε τα σπίτια ανοιχτά, πορτοπαράθυρα, οι κουρτίνες επέρνανταν ο αέρας και οι Τούρκοι κουβαλούσαν. Ό,τι φανταστείς. Τα βλέπατε αυτά? Ναι, ναι, ναι. Κουβαλούσαν τηλεοράσεις, ψυγεία, έπιπλα. Αλλά
εκείνο που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου, ποτέ μου, η πεθαμένη δική μας δεξιά και αριστερά μες στο δρόμο και μέσα στα χωράφια και οι μυρμηδόνες από τις μέρες που ήταν πεθαμένοι ήταν γύρω τους, ποιος να τους μαζέψουν. Και έκλαια συνέχεια έκλαια, διότι κατάλαβα ότι διασχίζω την τελευταία μου φορά, που είναι πολύ αγαπημένη μου κυρία, κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να ξαναπεράσω από τούτον τον τόπο. Και από την άλλη, φοβούμαστε όλοι αν όντως θα μας έφερνε στη Λευκωσία ή θα μας έπαιρνε στις μάντρες. Ναι, άρα και φόβος και τρόμος. Τρόμος. Και λύπη και πένθος και όλα μαζί. Το μεταξύ να πούμε ότι τα μωράκια είναι σε ηλικία που δεν είχαν ούτε πανιά, ούτε γάλα. Όχι, τίποτε. Το μωρό που τόσο πολλά το κατούραν πάνω μου, το φόρημα που εφόρουν έγινε και όπως το σαμάρι του. Ναι. Του ζώου που, που κατούραν πάνω μου συνέχεια, συνέχεια το μωρό, έτσι να μην έχεις τίποτε να του δώσεις. Πώς μπόρεσες να αντέξεις τόσες ώρες, περισσότερες από 12 ώρες, με τρία μωράκια. Κοιτάξτε να δεις, ο φόβος, ο τρόμος, ότι έχασες τα πάντα, ότι θα ξαναπεράσεις τον τόπο σου, ότι ο άντρας σου δεν ήξερες που ήταν νάτα. Πιάστηκες στο μεταξύ αχμάλατο. Δεν σκέφτεσουν ούτε φαΐν ούτε τίποτε. Τα μωρά δεν έκλαιγαν. Εκλέασαν, εκράτουν το ένα εκράτα με δείξε αριστερά το άλλο και το μωρό το μικρό εκράτουν το. Λευθερία, θέλω να πάμε πίσω στη φάση που πάτε στο σπίτι της μητέρας σου. Και μαζεύουν οι Τουρκοκύπροι, οι φίλοι εκεί τριγύρω, τα φαγόσιμα για να σας τα φέρουν. Ναι. Και μαζεύεστε πάρα πολύ ο κόσμος. Και τι συμβαίνει εκεί. Θυμάμαι που μου είχες πει την ιστορία. Θα σου δώσω μερικά κλειδιά να σε θυμίσω. Ναι. Θέλω να μου πεις εκείνη τη στιγμή που βλέπετε τους στρατιώτες από το ύψος που βρίσκεστε εσείς, να περπατούν με στρατιωτικό βηματισμό και να πλησιάζουν κοντά σας. Ναι. Εκείνη την ώρα, επειδή το μωρό έκλαινε, έπιασα το μωρό το έναν το μικρό και φύγα στο δρόμο. Επία δύο-τρία σπίτια προς τα κάτω αριστερά και οπότε λέει μου ένας γείτονας, κοίταξε λέει μου, μη φοβάσαι, πιάσ' το μωρό καλά, αλλά λέει μου και πήγαινε στη μάνα σου, πήγαινε σπίτι, διότι κοίταξε να δεις ποιοι έρχονται λέει μου. Απέναντι από τη μάνα μου ήταν ένα χωράφι μεγάλο που το είχαν ένας Τούρκος. Οπότε γυρίζω και τι να βλέπω εκεί, στρατών πάρα πολύ από την Τουρκία και ένας αξιωματικός έδιουσαν του διαταγές. Μακριά, ήταν μακριά από διαταγές. Σένα. Ήταν στο χωράφι, πέρα από το δρόμο. Τους άκουγες όμως. Πέρα από το δρόμο που έρχονταν και κρατούσαν τα όπλα τους, ήταν ολοκένουργια. Και οπλιστήκαν, έρχονταν, περάσαν το δρόμο και λέει η μάνα μου μόλις έρθουν να τους πούμε φωσκελτή, να τους πούμε να τους δώσουμε σου, σημαίνει νερό, εκμεκ, ψωμί, λαλή μάνα μου, να μην μας σκοτώσουν, λέει. Πρέπει όμως να ζουν εκεί που ήρθαν. Να ακούσουμε. Τι έγινε και που ήρθαν. Ναι. Ήρθαν εκεί στην πόρτα, είπα σου, μια κάμαρη ήταν. Κάθονταν όλοι στην κάμαρη, έξω είπαν, στη γλώσσα τους, δεν ήξεραν ούτε αγγλικά, ούτε τίποτε. Μόνο στα τουρκικά. Κάτι έξω, λέει, έβαλα μας στον τοίχο. Όλους και τα μωρά και όλους, είπαν τους ο αξιωματικός τους να οπλίσουν τα όπλα. Λέει, και έβαλα μας τον κάθε έναν έτσι, μέσα στο λαιμό. Εγώ την ώρα έσβησε ο κόσμος. Λέω, τελειώσαμε να μας σκοτώσουν. Τα μωρά. Εκλέασαν τα χείλη μας, στραντζήσαν, το φτύμα στραντζήσαν, είναι ευκαινού. Τα μωράκια ήταν στην αγκαλιά σου, στην ποδιά σου. Ναι, καλό. Ο άντρας μου φοήθηκε πάρα πολλά. Είπε μου που την πρώτη φορά τέλειωσε η Κύπρος, λαλή μου, και έκλαισε συνέχεια.
Και δεν μπορούσε να πιάει ούτε κανένα μωρό. Κράτουν εγώ και τα τρία τα μωρά. Την ώρα που ήταν να μας σκοτώσουν, υπερβεί η γειτόνισσα. Μισό λεπτό. Τι νιώσατε εκείνη τη στιγμή? Μου έλεγες τώρα ότι στέγνωσε το στόμα σας. Τίποτε δεν άνοιξαμε στόμα, ούτε λέξη να πούμε, τίποτε απολύτως. Ούτε κλάψατε, ούτε ουρλιάξατε. Τίποτε. Ναι. Νομίζαμε ότι είμαστε πεθαμένοι την ώρα. Φοβήθηκες ελευθερία? Καλό, φοβήθηκαμε πάρα πολύ. Τι ένιωσες? Πάρα πολλά που φοβήθηκαμε. Ύστερα, δόξα σε ο Θεός, ύστερα ήβραμε την υπερβή, είδαμε την. Ήρθε τρεχτή υπερβή. Είδε μας που το παράθυρο. Ήρθε λοιπόν τρέχοντας. Ήρθε τρέχοντας και κράτουν την κόρη της. Η κόρη θα τη δεις στη... Θα τη δούμε μετά σε φωτογραφία. Ναι. Η κόρη της κράτουν την στην αγκαλιά, νομίζω, 2 χρονών η κόρη της. Περβή που... ήταν Τουρκοκύπρια, γειτόνισσα... Γειτόνισσα μας που χρόνια. Μάλιστα. Εμείς εμπιάμε που χτίσαμε ήταν γίνη. Ναι, ναι. Και... Ναι. Ναι, έπιασαν το μωρό της και είπαν τους στα τουρτσικά, ναι, γιατί θέλετε να σκοτώσετε τούτα τα πλάσματα. Τούτα τα πλάσματα βοηθήσαν μας πολλά χρόνια. Αν θα τη σκοτώσετε αυτούς τους ανθρώπους, τότε θα με σκοτώσατε και εμένα, λέει. Ηρωική υπερβή. Ναι, και μπήκε μέσα στη μέση, ναι, τους, οπότε ο αξιωματικός είπε τους, ναι, σταματήστε. Άρα σας γλίτωσε αυτή η κοπέλα. Και γλίτωσαν μας, βέβαια μας γλίτωσαν. Ναι. Λίδε μου, αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα ξεχάσεις ποτέ σου. Σίγουρα, ποτέ σου. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε εμείς αυτή την ιστορία που μας λες. Όχι εσύ που τα έζησες. Ναι. Αλλά ξέρεις τι θυμός εγείρεται όταν ακούς αυτές τις κουβέντες. Και τι συναισθήματα εγείρονται. Τα συναισθήματα πολλά. Λοιπόν, γλιτώνεται από αυτό το απόσπασμα με τη μεσολάβηση της Περβή. Ναι. Φεύγετε πάντα στο ντόμ. Από εκεί. Μα, ξέρεις, μέχρι που να πάμε στον ντόμ, δεν ξέραμε ότι ήταν τον ντόμ και ήταν Ελληνοκύπριοι. Πώς πήγατε εκεί? Ο άντρας μου, είπε μας και η Περβή και οι άλλοι Τούρκοι, σας εγκλειτώσαμε τώρα, λέει, αλλά θα έρχονται συνέχεια, θα μας σκοτώσουν και εμάς, αν μπορούμε παρακάτω, λέει. Λέει ο άντρας μου, πρέπει να βρούμε τρόπο να φύγουμε, διότι ήταν απόμερος ο τόπος εκεί, θα μας σκοτώσουν 100%. Οπότε, που καθόμαστε και σκέφτομαστε τι να κάνουμε, ακούσαμε μια φωνή στα αγγλικά που φώναζε. Anybody here? Έλεγε. Λέει ο άντρας μου. Είναι Τούρκος τούτος, λέει. Έφτιαγε έξω, ήταν ένας Αυστραλός δημοσιογράφος, ο οποίος κατά λάθος μπήκε σε γύρω τον δρόμο, διότι ο δρόμος εκείνος ήταν αδιέξοδος και ήταν χώματα. Αυτός ο Αυστραλός σας είπε να πάτε στον ντόμ? Ναι, είπε μας τι κάνετε, λέει, ναι, υπάρχουν κόσμος στον ντόμ. Μα, λέει, μα πώς θα πάμε να μας σκοτώσουν οι Τούρκοι. Λέει ο άντρας μου, έλα να σου γράψω το σχεδιάγραμμα, και σε παρακαλώ να πας στον ντόμ, να βρεις τους ΟΗΕΔΕΣ και να τους πεις να έρθουν να μας πιάσουν, γιατί είσαι και πολλούς άλλους. Αυτό έγινε? Έφυγε, ύστερα λέει Περβή, λέει, μα αν δεν τα καταφέρει, λέει ο Αυστραλός, λέει, κατάλαβα εγώ τι θα κάνουμε για να σας γλιτώσω, λέει Περβή. Λέει το άντρα μου, να σε βάλουμε στο αυτοκίνητο, θα βάλω και το μωρό μου μέσα και εσύ θα μιλάς. Άμα σε σταματήσουν οι στρατιώτες, θα πω ότι είναι ο αδερφός μου, είναι άλαλος, έμιλα. Κοφάλαλος και αρρώστησε. Κοφός. Και θα τον πάρω στο γιατρό. Ναι. Και θα σε πάρω στον ντόμ. Έτσι έγινε. Και παίρνει, η Περβή παίρνει τον έξω από την πόρτα του ντόμ και λέει το άτε. Κατέβα και βούρα και πήγαινε. Όχι, φοβούμαι, λέει. Εμπαίνει να μα αρπάξουν, να με σκοτώσουν. Ευτύχε μου το αυτοκίνητο, έπιασαν τον που το σέρνε. Πήραν τον, έβαλε τον μέσα στο. Αυτό υπερβή. Ναι, υπερβή. Εσύ πού είσαι σε όλη αυτή την φάση? Στη γειτονιά. Ακόμα. Ακόμα. Και ναι. Τι κάνει εκεί? Περιμέναμε, εξήγησε του ο άντρα μου τη γειτονιά και ήρθε ένα 50 θέσεων τη ΟΗΕΔΕ. Και βάλαμε μας όλους μέσα να πάμε. Και τους γονείς σου? Είχαμε τον παππού. Ο παππούς, ο βιολογικός της μάνας μου, διότι εδώ και την Αναγιωτή, την μάνα μου που ήταν 5 χρονών, σε ένα χωρκόν άλλο, ο βιολογικός της ήταν 115 χρονών. Έτσι, πού να τον αφήκουν, αφού έκλαινε ο γέρος, δεν ήθελε. Έτσι, εμείνα μαζί με τον γέρο.
Δεν φοβόντουσαν ότι... Καλό, καλό. Καμά τους πολλά κακά και στη τηλεφίαση. Πάρα πολλά κακά. Θα μας τα πεις και αυτά. Πάμε στην Πέρβη. Θα ανοίγουμε παρενθέσεις για να δούμε τι έγινε σε αυτά τα 45 χρόνια. Η Πέρβιν, κρατήσατε σχέση μαζί της? Η Πέρβιν... Δηλαδή, αυτή η κοπέλα... Ελευθερία. Αυτή η κοπέλα σας έσωσε. Όταν ήρθαμε εδώ, τι έκαναμε? Όχι, περίμενε. Αυτή η κοπέλα, αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μας είπες, ότι μεσολάβησε στο απόσπασμα, πήρε το σύζυγό σου, τον κατέβασε κιόλας, δηλαδή με αυτοθυσία. Πριν φτάσουμε στο τι έγινε στα 45 χρόνια, η Πέρβιν γιατί αισθανόταν έτσι μαζί σας? Υπήρξε φιλία πριν, εκτός από την γειτονία, γειτονίαση που είχατε, ήσασταν γειτόνι? Είμαστε γειτόνι. Εγώ που επίαμε στη γειτονιά, επία πρώτη του δημοτικού. Και η κοπέλα τούτη ήταν περίπου, νομίζω, 16 χρονών τούτη που ήταν. Και συνδεθήκαμε. Μαϊρεύκαμε, τρώμε μαζί. Φιλέψατε. Φιλέψαμε, που έλειπε η μάνα μας στη δουλειά και νύχτωνε. Έρχεται η Πέρβη με τη μάνα της να μας ανάψει τη λάμπα. Άρα ήσασταν μαζί. Κάνατε πράγματα μαζί. Ναι. Ήξερες εσύ ότι θα ήταν τόσο καλή μαζί σας? Ήταν, ναι. Ήταν όλο τον καιρό έτσι. Ναι. Είχατε κάνει εσείς κάτι για αυτούς, παλαιότερα τους σώσατε από κάτι ή μεσολαβήσατε για κάτι? Απλώς ζούσαμε μαζί, μαϊρεύκαμε, διούσαμε. Ήσασταν μαζί. Ναι. Πες μου κάτι, στα 45 χρόνια χαθήκατε. Ήρθες εσείς στις ελεύθερες περιοχές, η Πέρβιν που έμεινε στα κατεχόμενα. Ποιος έμεινε? Η Πέρβιν έμεινε. Έμεινε, ναι, έμεινε. Μετά πώς βρεθήκατε, πώς επικοινωνήσατε? Ύστερα, δεν θυμάμαι πώς, αλλά επικοινωνούσαμε και παίρναμε το γιο μου, που ο γιος μου ο μεγάλος, ήταν, είχαμε την κόρη της και παίρναμε το αγόρι και φορούσαμε του φουστανούθια για την κόρη της. Και στέλναμε της και ρούχα και σοκολάτες, κουφέτες, ποούλες. Αυτά τις τα στέλατε στα κατεχόμενα? Στέλναμε τις στα κατεχόμενα, ναι. Και έλεγε... η κόρη της πήγαινε στο σχολείο και υπερηφανεύεται και έλεγε, κοίταξε, στείλε μου το οι φίλοι μας οι Έλληνες. Άρα κρατηθήκατε σε επαφή. Ναι, σε επαφή. Ύστερα μάθαμε ότι πέθανε, νομίζω αρρώστησε, καρκίνο, κάτι έτσι. Επέθανε και η κορούδα μεγάλωσε, επαντρεύτηκε του την κορούδα. Η κόρη της. Και είπεν της οι άλλοι Τούρκοι ότι δαμή που είσαι ήταν Έλληνες. Και εδώ ήταν η γιαγιά σου που την έλεγε, η γιαγιά σου την Ευγενία. Άρα ήξεραν την ιστορία σας με την Πέρβη. Ναι, και τον παππού σου τον Παναγιώτη. Δεν ξαναείδες την Πέρβη. Είπαν της της κορούδας. Δεν ξαναείδες εσύ την Πέρβη. Όχι, πού να την. Έχουμε όμως μια επιστολή που ανταλλάξατε και την διαβάζει η γονή σου. Ναι, ναι. Μπορούμε να την ακούσουμε τώρα. Ναι. Μια επιστολή. Από τις πιο πολύ ωραίες ιστορίες ανθρωπιάς μεταξύ των ανθρώπων. Μπορούμε να την ακούσουμε. Dear Ελευθερία Μυριάθη, thank you very much for your letter. And I am glad that you are all well. I wish I could see you all. I always talk about to you to Oslem. She knows by name all of you. Μυριάθη, next time when Ευδοκία will come, I will send you the pictures of your house. I only took the pictures today. Ozlem sent her love to you all. With love, happy Easter to you. Pervin. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μυριάνθης είναι ο σύζυγός. Ναι. Και από τον Ντόουν τον πιάνουν εχμάλωτο. Ναι. Θυμάσαι λίγο να μας πεις αυτή την ιστορία? Δηλαδή, πήγατε εκεί πριν αφαιθείς ελεύθερη. Ναι, που είμαστε στον τόπο, η τελευταία στιγμή το κοριτσάκι που έπιασαν τον παπά του, πήγαινε στην πόρτα με τα γυαλιά, βάλε το πρόσωπο και φόραζε παπά. Παπά έλεγε το μωρό. Έπιασαν το, ούτε που τον ξαναείδαμε.
επήραν τους στην Τουρκία. Αλλά όμως που τους επήραν στο Σαράγιο της Λευκωσίας, δεν τους έδεραν εκεί οι τουρκοκύπροι αστυνομικοί, διότι οι παραπάνω δουλεύαν μαζί με τον άντρα μας στην αστυνομία. Ξέραν τον. Ότι καλός άνθρωπος δεν του έκαναν τίποτα. Αλλά ύστερα μαζέψαν τους, τους έδισαν τα μάτια τους, τα χέρια πίσω και βάλαν τους στο αυτοκίνητο. Ούτε τους είπαν που είναι να τους πάρουν. Πού θα καταλήξουν. Εφέραν τους. Σας δόθηκε ευκαιρία να αποχαιρετιστείτε. Όχι. Ούτε τον είδε να αποχαιρετήσει. Όχι, τίποτε. Διότι είπαν οι Τούρκοι θα του πάρουμε για μια ανάκριση και θα του φέρουμε πίσω. Αλλά δεν του φέραν. Δηλαδή η ελευθερία. Ήσασταν στο πουθενά. Δεν ξέρατε τίποτα. Όχι. Και άφησε ο σύζυγος σου ένα ημερολόγιο. Ναι. Αυτό το ημερολόγιο καταγράφει με λεπτομέρειες όλα τα βήματα της αιχμαλωσίας. Ναι. Και θα ακούσουμε τη Μύρια, ακούσαμε την Έλενα, την εγγονή σου, θα ακούσουμε και τη Μύρια να διαβάζει ένα απόσπασμα από το ημερολόγιο. Εσύ θεωρείς και μου το έχεις πει καθαρά, αν θέλεις να το επαναλάβουμε και τώρα, ότι ο σύζυγός σου έχασε τη ζωή του μετά από πολλά προβλήματα που υπέστη κατά την αιχμαλωσία. Δηλαδή θεωρείς υπεύθυνη την αιχμαλωσία για το γεγονός ότι πέθανε ο άντρας σου. Ναι, ναι. Και οι αδερφές του όλη μέρα καταργούνται. Και λένε ότι ο αδερφός του δεν ήταν να πεθάνει αν δεν τον πιάνναν οι Τούρκοι. Εσύ τι πιστεύεις που τον έζησες, που τον ζούσες νύχτα. Ήταν γερός άνθρωπος, δεν πίνε στους γιατρούς, ξέρω εγώ. Αλλά ήρθε από την Τουρκία και το παραπάνω, εκτός που τη σωματική την ταλαιπωρία, ήταν η ψυχική. Η ψυχική που το πραξικόπημα, που την πρώτη φορά λέει μου, τέλειωσε η Κύπρος. Και έκλαιε συνέχεια. Τέλειωσε, λέει μου. Το επάγγελμά του. Αστυνομικός. Βλέπεις, ήταν. Αλλά ήταν πολύ μορφωμένος. Εάν κοιτάξεις τα χειρόγραφα του, παρόλο που τέλειωσε το English School, το Mitzi School, η κόρη που το διάβασα, εγώ λέει μου, δεν με αφήνω να το διαβάζω ολοκληρωμένο, γιατί να πάρεις ξανά εγκεφαλικό, λέει μου. Δεν είχε τίποτε λάθος, ούτε ορθογραφικό, ούτε συντακτικό. Άρα του στήχησε. Συναισθηματικά, ουσιαστικά, του στήχησε όλο αυτό που πέρασε ως εχμάλωτος. Ναι. Ερχόμενος πίσω, δεν κοιμόταν τα βράδια. Όχι. Ούτε τα μωρά την πόρτα να την κλείσουν, να την έχει θόρυβο. Και έτσι ευκάλαν τον και από την αστυνομία. Τούτα νομίζω που τα έγραψε θα είναι στο νυχτέρι της αστυνομία, διότι απευθύνεται στον αστυνομικό διευθυντή της Λεμεσού και τον αστυνομικό διευθυντή της Λευκωσίας. Σου εξομολογήθηκε κάτι, Ελευθερία. Αλλά ένα θυμούμε, έστειλε τα. Αυτό δεν μας αφορά. Αυτό που μας αφορά είναι ότι ο άνθρωπος υπέστη, όπως και όλοι οι εχμάλωτοί μας και οι πρόσφυγες μας, και οι πρόσφυγες, να σου πω κάτι, κάθε χώρας, όταν έχουν υποστεί όλο αυτό με εισβολή και πόλεμο, σας οφείλουμε το σεβασμό μας. Τελεία. Ναι. Γιατί ακούμε λεπτομέρειες, αλλιώς να ακούς πρόσφυγας. Πρόσφυγας δεν σημαίνει παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω. Όχι. Σημαίνει όλα αυτά. Πες μου κάτι, Ελευθερία. Σου εξομολογήθηκε κάτι ο σύζυγός σου, ερχόμενος πίσω από την αιχμαλωσία. Σου είπε, Ελευθερία μου, πέρασα δύσκολα, έκλαιγε, ήταν ανήσυχος. Τι άνθρωπος ήταν μετά την επιστροφή του? Ήταν ανήσυχος, δεν μπορούσε να κοιμηθεί και αν κοιμάτουν λίγο, αν είναι τα μάτια του και φώναζε ότι έρχονται οι Τούρκοι, έρχονται οι Τούρκοι. Είχε το ίδιο χιούμορ, είχε την ίδια ηρεμία, όχι, είχε την ίδια καλή διάθεση. Ήταν άλλος άνθρωπος. Ήταν άλλος άνθρωπος, ναι. Πως το κορμί του ήταν γεμάτο βούλες μαύρες. Από τι? Από το ξύλο και από την ταλαιπωρία και που ένετρωε. Διότι, επειδή ξέρει αγγλικά καλά, έβαλαν τον πρόεδρο των εχμαλώτων που ήταν να έρθουν ο Ερυθρός Σταυρός που τη Γενέβη, πώς ήταν που επιέναν, να θυμούμε, για να μιλήσει μαζί τους και επίενε για να δει τα φαγιά που ήταν να τους φέρουν. Έλεγχε, δηλαδή τα φαγητά τάχα μου. Ντρέπομαι να σου πω ένα που κάμνασαι μες στη σίκλα που το φάει. Πες.
Έκαναν την ανάγκη τους μέσα στο φαΐ. Ποιος? Οι Τούρκοι που ήταν με το σταφέρο. Αυτό πρώτη φορά λέγεται. Λέει, ναι. Είδα τους. Τρώω. Όχι, εντρώ. Α, τους είδε κιόλας. Εντρώ, λέει. Τους είδε, τους είδε. Εντρώ και είπαν του οι άλλοι, μεν το πεις, γιατί να σε σκοτώσουν αν το πεις. Άρα τους είδε να ουρούν. Και έτσι μέσα στο φαγητό. Εμείνησκε νηστικό συνέχεια και έτρωε μόνο το ψωμί που ήταν ούλον άλλας. Ήταν μαζί με κάτι ξαδέρφοι μου, που ξαδέρφοι μου ήταν φοιτητές που ήρθασαν τότε, δεν ξέραν τίποτα, αλλά πιάσαν τους και πήραν στην Τουρκία. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα του ημερολογίου του Μυριάνθη, ναι. Και ερχόμαστε πίσω. Είμαι αστυνομικός 2504 Μυριάνθης Χαραλάμπους και σταθμεύω στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Λεμεσού, απεσπασμένος στις αλλαγές. Στις 27 του 1974 ήμουν καθήκον εκτός του αστυνομικού σταθμού Κυρινίας, όπου υπηρετούσα τότε και βρισκόμουν μαζί με ομάδα άλλων αστυφυλάκων σε επιφυλακή εντός του σταθμού. Κατά τις 5 π.μ. Σημβρίαν, στις 27 του 1974, οικούστηκαν βουητά στρατιωτικών αεροπλάνων και στις 5 και 4 π.μ. Σημβρίαν της ίδιας ημέρας άρχισαν βομβαρδισμοί του αστυνομικού σταθμού, του φρουρίου Κυρινίας και γενικά της παραχτίου περιοχής και άλλων στρατιωτικών στόχων. Τώρα που μπήκαμε στο θάλαμο αριθμός 1, μας επέτρεπαν κάθε 3-4 ημέρες να βγαίνουμε 2-3 ώρες σε μία αυλή με πανύψιλων τείχων για να μας βλέπει ο ήλιος. Σε αυτές τις εξόδους δεν έβλεπε σε καμία περίπτωση δεν έλειπε σε καμία περίπτωση το ξύλο, οι βρισχές και ο εξευτελισμός κάθε είδους. Κατά τα άλλα, οι στρατιώτες δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί μας στους θαλάμους, διότι είμαστε κλειδωμένοι. Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των απομνημονευμάτων του συζύγου σου. Το άλλο κομμάτι που θέλω να αγγίξουμε είναι από τη στιγμή που έρχεσαι στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό το φουστάνι, το γεμάτο ούρα από τα παιδιά σου. Πόσες μέρες είχατε να κάνετε μπάνιο? Μα πού είχε να κάνουμε? Ναι, όχι, δεν είναι. Που την ημέρα που φύγαμε από το σπίτι, όχι, δεν έκανα. Πόσες μέρες, ας πούμε, όχι. 30 μέρες. Πρώτα πήγαμε στο βουνό, ύστερα πήγαμε στη γειτονιά που ήταν μια γκάμαρη και εμείς δεν είχαμε μπάνιο τότε. Είχαμε σύκλες. Το λουτρό, εκείνο που έκαναν όλοι στα χωριά τους. Και ύστερα που πήγαμε στον τόμο, ούτε στον τόμο, διότι ήταν γυρών οι Τούρκοι. Και φοβούμαστε. Είχε δεύτερο φουστάνι? Από τίποτε. Ούτε δεύτερο εσόρουχο, τίποτα. Τίποτα. Τα μωρά, το ίδιο, τα ίδια ρούχα. Όχι, με τα ίδια. Δεν πιάσαμε τίποτε, νομίζαμε το να ξαναστραφούμε. Μάλιστα. Δεν πιάσαμε τίποτε απολύτως. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ερχόμενοι εδώ, πού θα πήγαινες, τι νόμιζες, πού θα πήγαινες, είχες κάποιο φίλο, κάποια οικογένεια? Στη Λευκοσία, ναι. Όχι, απλώς ήθελα να φύγω, δεν ήξερα πού να πάω. Απλώς ήθελες να φύγεις για να εξασφαλίσεις τα παιδιά. Διότι τα αδέρφια μου δεν ήξερα πού ήταν κάθε. Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι ήταν μια περίοδος που έχασε η μάνα το παιδί και το παιδί Μπράβο. Τη μάνα. Δηλαδή οι άνθρωποι ούτε καν τηλέφωνα για ένα μεγάλο Όχι. διάστημα δεν είχαμε. Και ό,τι μηνύματα έρχονταν από τον Ερυθρό Σταυρό. Άρα εσύ με τα αδέρφια σου χάνεις επαφή. Ναι. Οι γονείς σου μένουν εγκλωβισμένοι. Ναι. Τους αποχαιρέτησες, τους γονείς σου? Εκλείαμε πάρα πολλά, πάρα πολλά. Εκλείαμε. Ο παπάς μου λέει, στην Κερίνια γεννήθηκα, εδώ θα πεθάνω, λέει. Πω, πω. Ελευθερία. Φτάνοντας εδώ, τι γίνεται, δηλαδή, μπαίνει στην ελεύθερη περιοχή. Σας δίνουν φαγητό, σας κάνουν μπάνιο. Μόλις ήρθαμε στο Σεράγιον, σταμάτησαν το Τούρκικο. Είπα, θα σας πω, 6 το πρωί, 8 η νύχτα. Τρέξαν οι Τουρκοκύπροι και φέραν κασόνια με αναψυχτικά. Αλλά κανένας δεν ήθελαμε. Ούτε να πιούμε, ούτε να φάμε. Καθόλου τίποτε. Και μετά προχώρησαν πήγαινε στο σημείο που ήταν να περάσουμε στην ελεύθερη περιοχή, να βεδώ. Νομίζω εκείνη η αίθουσα του Στρογόλου, να θυμούμε, και ήταν εκεί πολλοί δημοσιογράφοι, κανάλια. Και είναι εκεί που μιλάς και στο ναι, ΡΙΠ. Ναι, ναι, ναι. Και οπότε ο υπεύθυνος του Στροβόλου έπιασε τηλέφωνο τον κύριο Λεοντίου που ήταν υπεύθυνος στην
ήταν που το λέγουν που ήταν οι προσφύες. Τέλος πάντων, τον κύριο Λεοντίου ήταν επιθεωρητής ο κύριος Λεοντίου. Λέει, ήρθε μια δασκάλα, λέει, του, και κρατάζε τρία μωρά. Και είπε ο κύριος Σούτος, μην τη γράψεις, μην τη γράψεις πουθενά, λέει, μην τη γράψεις. Θα το δημιάσω εγώ ίδιος. Οπότε ήρθε, εγώ πρέφερα να τον είδα. Θα το δούμε σε βίντεο, να βάλουμε άνω τελεία, ολοκλήρωσε τη φράση σου, γιατί θυμάσαι, πήγαμε και τους βρήκαμε τους ανθρώπους. Ναι, και πιάσαμε μας και πήρα μας στο σπίτι του, αμέσως τρέξαν η γυναίκα του, έφερε μας ρούχα, είχαν και τούτη μωρά, και οι αδερφές έφεραν μας ρούχα και για τα μωρά, αμέσως βάλαμε στο μπάνιο να κάνουμε μπάνιο. Θα το δούμε και ερχόμενοι πίσω, θα το συμπληρώσουμε με όλα αυτά που είναι η ιστορία της αποκατάστασης της δικής σου και των παιδιών σου από ένα ζευγάρι ανθρώπους που δεν είδες ποτέ ξανά στη ζωή σου. Όχι. Ποτέ ξανά. Όχι. Πρώτη φορά τους πάμε να το δω. Όταν οι Τούρκοι μετά από κάποιες μέρες είπαν ότι όσοι θέλουν με λεωφορείο θα μεταφερθούν στις ελεύθερες περιοχές, η μητέρα μου ήταν η πρώτη που δήλωσε να φύγει. Δύσκολα. Ναι, ήταν δύσκολο, διότι όταν μπήκαμε στο λεωφορείο, πρώτα απ' όλα εμείς οι δύο μεγαλύτεροι ζητούσαμε τον πατέρα μας. Ο μικρός δεν καταλαβαίνει, εντάξει, ήταν μωρό. Η μητέρα μας προσπαθούσε να μας εξηγήσει ότι θα φύγουμε εμείς, ο πατέρας θα έρθει αργότερα. Και ξεκινήσαμε για Λευκωσία. Η μητέρα μου ήταν δασκάλα. Και όταν μας εκατέβασα σε ένα δημοτικό σχολείο από το λεωφορείο, κατεβήκαμε και πήγαμε σε ένα δημοτικό σχολείο στη Λευκωσία. Κάποιος Λευκωσιάτης δάσκαλος είχε έρθει με τη γυναίκα του και είχε πει αν έχει κάποιους δασκάλους, μια οικογένεια δασκάλων, ευχαρίστως τους φιλοξενεί στο σπίτι του. Μας ήταν άγνωστος, αλλά μας επήρε στο σπίτι του και από ό,τι λέει η μητέρα μου, γιατί πάλι αμυδρά θυμούμαι, ότι μας συμπεριφέροντας σαν να είμαστε η οικογένεια τους. Η μητέρα μου, επειδή ήταν σε μια κατάσταση ψυχολογικά δεν ήταν καλά. Μας εφρόντιζαν, αλλά βασικά ο κύριος αυτός μαζί με τη γυναίκα του μας έπαιρνα με τα παιδιά τους βόλτα στο πάρκο, έλεγε η μαμά μου, ναι, για να νιώσουμε πιο καλά. Καλά, καλά είναι. Και εσύ, και η κόρη σου. Καλά, καλά, καλά. Μου λέει ο Τούρκος, κρατάς, ξέρετε τον άντρα μου, γιατί δουλέψαν πρώτα οι Τουρκοκύπροι μαζί με τους Ελληνοκύπριους, που έγινε και το Σύνταγμα, το 60. Μαζί. Και έτσι ο Τούρκος κατάλαβε με, λέει μου, είσαι η γυναίκα του Μυριάση, λέω του ναι, λέει μου, ποιος έχεις κανένα να σε πιάσει, λέω του εγώ ναι, λέω του, είπα έτσι, έτσι και ξέρα ποιος είναι να με πιάσει. Ξεκίνησε το Τούρκικο και φέρε μας στο, εκεί που ήταν μια αίθουσα μεγάλη. Στο Στρόβολο. Που ήταν η δική μας, δεν ξέραμε εμείς ότι περιμέναν μας εκεί τα κανάλια ή οι δημοσιογράφοι ή τίποτε. Σαν εκλέαμε, έπιασε με συνέντευξη τούτος ο κύριος. Είναι εκεί μαζί με τα μωρά. Και κλείαμε και λέει, τηλεφώνησε, ο κύριος Λεοντίου ήταν υπεύθυνος του καταβλισμού της Αγλαντζάς. Και τηλεφωνήσαν του πόσα άτομα ήρθαν για να έρθει να τους κανονίσει, να τους βάσει τον καταβλισμό. Είπαν εκεί ότι έφτασε και μια δασκάλα και κρατά τρία μωρά μόνη της. Και λέει τη δασκάλα μην τη γράψεις για τον καταβλισμό, θα έρθω εγώ να την πιάσω. Εγώ ουδέποτε τον είχα δει προηγουμένως, διότι στην Κερινιά εμείς είχαμε έναν άλλον επιθεωρητή. Ο κύριος Λεοντίου ήταν επιθεωρητής στη Λευκωσία.
ήρθε, έπιασε μας, έφερε μας εδώ. Μα μου έκαμε τεράστια εντύπωση. Πριν προχωρήσει να συνδεθώ με την κατάσταση, εμένα μου τηλεφώνησε ο τότε δήμαρχος, ήταν ακόμα Μουχτάρης, και ο δήμαρχος του Στροβόλου. Ένας πολύ εκτοπισμού άνθρωπος που άνοιξε εκείνο τον συνοικισμό. Ήταν στο δεύτερο δημοτικό του Στροβόλου. Λέει, ήξερε με προσωπικά, λέει μου, άκου, επειδή ξεκίνησε ένα συνοικισμό, έχεις δωμάτιο που θα βάλεις μια γυναίκα με τα μωρά της. Εμείς είχαμε ένα ακόμα χώρο εδώ. Οπότε, κύριε Χατζιοσύφλεο του, έχω δωμάτιο. Είναι μια δασκάλα, λέει μου, πολύ ευχαρίστως, ιδιαίτερα άμα είναι δασκάλα, στείλε να έρθουμε να την πιάσουμε. Και έστειλα αυτοκίνητο και ήρθες εδώ. Λοιπόν, ήρθαν πονεμένοι αδερφοί από την... και συνάδελφοι κιόλας. Ό,τι μπορούσαμε να προσφέραμε, τον ύπνο, τη ξεκούραση, τα καλά μας λόγια, τίποτε περισσότερο. Τώρα καλό περνάς στη Λεμεσό. Όχι, όχι, δεν ξεχάνω την Τζερινιά. Εγώ πάντα έζησες όμως, Ελευθερία μου, την ανθρωπιά, την αυτοθυσία της Περβή. Πάρα πολλά καλά. Και η Περβή. Οι άνθρωποι αυτοί που σου πρόσφεραν. Βγήκαν από το στρώμα τους για να πέσουν με τα τρία τα μωρά που εκλέασαν. Στο δικό τους το δωμάτιο, έτσι. Ναι. Στο δικό τους το υπνοδωμάτιο. Ναι, ναι. Και την κορούδα έπαιρνε την κάθε απόγευμα και αγόραζε τις παγωτών. Και... την κόρη σου καλά, που την ακούσαμε, έτσι, την Ευγενία. Ύστερα που περάσαν τα χρόνια, θυμούμαι, μα πώς την κατάλαβε, επέρασε παιδαγωγική ακαδημία. Και κατάλαβε την. Πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, πάρα πολλά μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και δεν μπορούσα να ανταποδώσω αυτήν την ευγνωμοσύνη όλη. Έλεγα και του, πριν να πεθάνει ο άντρας μου, του έλεγα ότι δεν έχουμε μπερβόλη να του στέλναμε κάτι, ξέρω εγώ, που το, είναι που ήταν να κάνω. Και έτσι εγώ κάθε χρόνο έστελα του γλάστρα με λουλούδια. Αυτό είναι πολύ ωραίο που έκανες. Με λουλούδια. Πάρα που, πολύ ναι, ωραίο. Ή έλεγε της αδερφής μου να αγοράσει τη γλάστρα και τη διεύθυνση να τη στείλει. Και μόλις πήγαιναν τα λουλούδια, πριν να το ανοίξουν, έλεγε από την Ελευθερία. Διότι στην Κυρία πάρα πολλά λουλούδια. Μου έκανε εντύπωση που τους γνωρίσαμε μαζί, που τους γνώρισα εγώ μέσα από σένα, πόση μεγάλη ευγένεια και η κυρία Λεοντίου. Ναι. Δηλαδή, λέει, ήρθαν τα αδέρφια μας χωρίς τίποτα. Εμείς δεν κάναμε τίποτε, είπε η σύζυγος του κυρίου Λεοντίου. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάμεσά μας, το λοιπόν. Πολλά καλά πλάσματα, ναι. Και σαν τον κύριο και την κυρία Λεοντίου, είμαι σίγουρο ότι θα υπήρχαν. Ως τώρα που κρατάμε επαφή, ναι. Ελευθερία, θα σε ρωτήσω, τα χρόνια αυτά δούλεψες μετά ως δασκάλα στην προσφυγιά. Τα παιδιά σου μεγάλωσα. Εσύ δεν πήγες πίσω Κερίνια. Όχι. Ήταν δύσκολο να ριζώσεις. Επιλέξατε τη Λεμεσό. Επιλέξαμε λόγω του ότι ο άντρας μου ήρθε από τους τελευταίους. Και επήγαινα κάθε μέρα στη ξενοδοχειακή, νομίζω που ήταν. Και περίμενα εκεί και εν ερκέτουν. Αυτό πώς το αισθανόσουν, έλεγες Παναγία μου που είναι ο άντρας μου. Ναι, ναι, εν ήξερες. Δεν είχατε μηνύματα. Αν θα έρθει, αν δεν θα έρθει. Είχατε μηνύματα μεταξύ σας, όχι από τον Ερυθρό Σταυρό, ήξερες ότι ζούσε. Στην αρχή τέλεια, στην αρχή γυρίζαμε με την αδερφή μου για να βρούμε τον άντρα μου και τους αδερφούς μου. Πού γυρίζατε? Πού γυρίζατε να τους βρείτε? Παντού, όπου είχε στρατιώτες, γυρίζαμε και ρωτούσαμε. Και στο τέλος, αγοράσαμε μια εφημερίδα και γράφει μια εφημερίδα εχμάλωτη στην Τουρκία. Οπότε το τελευταίο το όνομα ήταν του αντρός μου και καταλάβαμε ότι είναι στην Τουρκία. Ύστερα, ο αδερφός μας ο μικρός, που ήταν 17 χρόνων που πήγε στρατιώτης, διότι κέρδισε χρόνο που πήγαινε,
Κλαίαμε πάρα πολλά, που ήταν και μικρός, γυρίζαμε παντού, γυρίζαμε και τελικά ήβραμε τον στο στρατόπεδο των Λιμπιών, νομίζω που ήταν. Μα μόλις τον είδαμε, κλαίαμε, αγκαλιάσαμε τον με την αδερφή μου. Ήταν μουζωμένος, ήταν κατατρομαγμένο το μωρό, το κοπελούτι. Με φοηθήκαμε πάρα πολλά, αλλά δεν και αφήσαν τον. Ήρθαν οι αξιωματικοί ύστερα και μαζέψαν τους ξανά πάλι. Σε ό,τι αφορά τους γονείς σου, πότε άρχισες να έχεις ξανά επικοινωνία? Με τα μηνύματα. Πότε, δηλαδή αρκετό καιρό μετά? Με τα μηνύματα, όχι, αφού από το 1974 στέλναμε μηνύματα. Αφού σε ένα μήνυμα, ο δεύτερος που έπιε πρώτη τάξη, γράφει για μέ, παππού, πήγα σχολείο, έμαθα γράμματα και γράφω σου. Και θέλω με έσπηλα παππού. Πόσα χρόνια έμειναν, πόσο καιρό κάθισαν οι γονείς σου πριν? Μα νομίζω 2,5-3, αλλά έκαμε τους πολλά κακά. Να μας πεις λίγο, τι ξέρεις για το πώς πέρασαν οι γονείς σου υποκατοχή? Έλα λεμάστε η μάνα μου. Μα είναι μόνη της που μείναν στη γειτονιά και οι άλλοι γειτόνοι. Ναι. Που εμείνα, τι κακά είναι αυτά που πέρασαν? Και να πούμε, έκαναν εντύπωση που έλεγε η μάνα μου, ας πούμε ήταν μεσάνυχτα και εκοιμούνταν με τον παπά μου και στην πόρτα είχε σύρτη. Και έρχεται ο Τούρκος ο στρατιώτης, χτύπαν την πόρτα, να τη σπάσει την πόρτα. Έπρεπε να το ανοίξω, ήταν να σπάσει την πόρτα. Ανοίγαν τον, κάθεται ο Τούρκος εκεί. Λαλή του, η μάνα μου θέλει νερό, ψωμί, ούτε μήτα, ούτε τίποτε. Απλώς για να μην σ' αφήκε να κοιμηθούν. Άλλη φορά, δίπλα από το σπίτι μας, ήταν το σπίτι της θείας, αδερφή του παπά μου. Και μπαίνταν οι Τούρκοι και κλέφκαν πράγματα και πήγαινε ο παπάς μου και φώναζε, δεν τους έγινε δικάς, ξέρω εγώ, και με τα όπλα ήταν να τον σκοτώσουν. Και αφού ήταν να τον σκοτώσουν τελικά, και της μάνας μου, μάνα μου έτσι μεγάλη γυναίκα, εβούρουσαν την οι Τούρκοι. Μια φορά εβούρινε η μάνα μου, έφυγε μπάστο... Για να τη βιάσουν. Έφυγε μπάνω στο παράθυρο, λέει η μάνα μου. Για να τη βιάσουν. Καλό και φώναζε η μάνα μου, βούρα περβή, βούρα πολύς, πολύς και λίωρ, λέει η μάνα. Για να τη βιάσουν ελευθερία. Καλό και γυναίκα, ναι, εβούραν υπερβή όμως και γλίτωνε. Ναι. Άρα υπερβή ήταν μεγάλη δύναμη. Ναι. Για σας, ύστερα, στο τέλος αναγκάστηκε ο παπάς μου και πήγε να πιάσει αίτηση από την αστυνομία ότι θέλει να φύγει. Και είπαν του οι Τούρκοι, Παναγιώτη, μα γιατί φεύγεις, διώξαμε σε. Μα αφού έφτιαξε μας έμμεσα, όχι άμεσα. Που τα κακά. Ερχόμενοι από εδώ, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν... Δυσκολευτήκαμε. Σε ποια ήλικια? Πάρα πολύ. Πολλά μεγάλη. Να πούμε ότι ήταν γύρω στα 60-70 χρονών. Όχι, πιο μίτσι που ήταν. Α, ακόμα είναι πιο νεαροί. Ναι, αλλά φαίνουν τα γέρη που τα κακά που επάθασε. Και δεν είχε κανένας να πάει στα παιδιά του. Εμείς βρήκαμε ένα σπίτι στην αστυνομία, στη Λεμεσόν, που ήταν πολλά μικρό το σπίτι. Η αδερφή μου, η μια, είχε... ένα διαμέρισμα τσαμέπονη στη Λευκοσία. Ας μην ασχοληθούμε με λεπτομέρειες, το πού και τα λοιπά. Εσείς πήγατε Λεμεσό και εγκατασταθήκατε Λεμεσό. Εσύ διορίστηκες ως δασκάλα? Ειδοποιήσαν μας που το επαρχιακό να πάμε να γραφτούμε πώς ερχόμαστε. Άρα άρχισες να εργάζεσαι ως δασκάλα. Ναι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολλά όμως. Η κορούδα δεν δυσκολεύτηκε πολλά. Λέτε την κόρη σας. Ελέα μου οι δασκάλες ότι τούτη είναι καλύτερη από τους τόπακες, λάλλη μου, που ήταν. Αλλά ο δεύτερος έθελε τους δασκάλες, διότι στο δημοτικό της Κερίνιας δεν έθελε να μην είσαι στον υπηαγωγείο. Λέει μου ότι
αφού τα άλλα τα μωρά, λέει μου, αξαμώστηκα, λαλί μου, είμαι πιο μεγάλος, λαλί μου. Γιατί εγώ να μην είμαι μαζί σου. Θέλεις να πεις ότι εκτός από την ευγενία, τα αγόρια σου ήθελαν το περιβάλλον το οικείο. Μπράβο! Τι αν εμείς και έθελαν τους δασκάλους. Πάμε στην Τζερίνια. Αγάπη μου, α, πού να πάμε, μάνα μου, πού ξέρουμε που πιάνει η δασκάλη. Ελευθερία. Ρίζωσες εύκολα στη Λεμεσό. Όχι, όχι, όχι. Λέω σου, ο Μιτσής, που επειδή πρώτη του δημοτικού, όλη μέρα έκλαια, διότι κάτι έπαθε, νόμιζα. Αφού όλη μέρα έκλαινε, είναι τσιμάτου. Άρα όλη σας η ζωή. Και επέρναμε στο νοσοκομείο τη Λευκοσία να του βάλουν κάτι πράγματα στην κεφαλή του, αν πάτε σε τίποτε. Κεφαλογράφημα. Ναι, καλό. Άρα όλη σας η ζωή να αποδογυρίσετε. Εφόγουν πάρα πολλά. Και λάλε μου, διευθυντής, κύριε Ελευθερία μου, με έγκλαιησε, λάλε μου, δεν έχει τίποτε στο μωρό σου. Μάλιστα. Ελευθερία. Και πάμε... το άλλο πάει το Μιτσί, δεν είχε κανένα να το προσέχει και να κλαίει. Νοικιάσαμε ένα σπίτι κοντά στο σχολείο. Και έτρεσε με και χτύπαν το κουδούνι και έκλαινε το κοπελούδι. Ήταν πάρα πολύ καλός ο διευθυντής. Θέλω να πάμε να δούμε τις φωτογραφίες της Κερίνιας. Έτσι υπερβή. Είναι συντάμορφη κοπέλα που ήταν. Το σπίτι μας. Μάλιστα. Ωραίο σπίτι. Ναι, η Οσλέμ, η κόρη της Περβής. Ναι. Η Περβή που τη φωτογραφεί. Πρώτη εντάξει, μάνα μου, τα μωρούδια μου. Εσύ είσαι αυτή, έτσι. Τι? Εσύ είσαι αυτή, η κοπέλα. Εγώ, ναι, βλέπω. Εγώ, δαμέ πήγαινα γυμνάσιο. Δαμέ είναι η βάφτιση της ευγενίας, της κόρης μου, η βάφτιση, το μωρού είναι η... και η ευγενία με τη γειτόνια. Άρα είναι ευτυχισμένες μέρες στην Κερίνια. Ού, πολλά. Και βλέπουμε λουλούδια. Μάνα μου, κοίταξε να δεις τα χωράφια της Κερίνιας που ούλουν αγριολούλουδα. Εγώ και περβή, τούτη εγώ. Αυτή είναι η Κερίνια. Αυτή είναι η Κερίνια που θυμόμαστε ναι. όσοι ζήσαμε ή φέρουμε ναι. μνήμες. Δάμε στο δημοτικό σχολείο με την Ευγενούλα μου και έκλαιαν το μωρό. Πήραμε το κάνουμε φωτογραφία και φοήθηκε και έκλαιαν. Δάμε που παντρεύτηκα. Είναι η νηφική σου φωτογραφία. Εντύχε φωτογράφων. Πώς έγινε και ήρθαν οι φωτογραφίες μαζί σας. Ο παπάς μου που έμεινε, ο Τούρκος που έκατσε μέσα, είχε νοικόπεδο όφκυρον και έσυρνε τα έξω, ο παπάς με μάζευκε. Μάνα μου έχτην του γυμνασίου. Λοιπόν, μίλησε μου λίγο για αυτά τα χρόνια στην Κερίνια. Παρόλο που είμαστε πάρα πολλά φτωχοί, όλοι μας δουλεύαμε που μικρά μωρά για ένα ψωμί μόνο. Όμως είμαστε ευτυχισμένοι, πάρα πολύ, διότι ο παπάς μου ήταν το... Εν και αμάθαινε ο ίδιος γραμμάτα, αλλά όλη η γενιά της παιδείας. Όλοι μας γεννήκαμε διευθυντές, λυκειάρχες, επιθεωρητές, όλοι μας που είμαστε. Γιατί ο κόσμος της Κερίνιας έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ναι, ήταν πάντα, ας πούμε, για να σε παντρευτεί κάποιος, ας μορφωμένος και παραπάνω και από το γυμνάσιο. Άρα ήταν πρίκα το να είσαι μορφωμένος. Όχι, δεν είχαμε πρίκα. Αυτό ήταν η πρίκα, η μόρφωση. Η πρίκα είναι η μόρφωση. Ναι. Και θεωρούνται, αφού έλεγε ο άντρας μου, μα γιατί, λαλή μου, Εδώ που είναι, εδώ που είναι ελευθερία. Πού κολυμπούσατε, Κερινιώτες. Πίσω στο αφίτσα, πίσω από το κάστρο. Πίσω από το κάστρο. Ναι. Τούτη είναι η γυναίκα, η γειτόνι. Εδώ μέχρι του δημοτικού που φορούσαμε. Τούτη είναι το νηφικό της γιαγιάς. Μάνα μου, δαμέ έχτη του γυμνασίου, τελευταία γραπτά τούτα. Ενθουσιάζεσαι με την... Πάρα πολλά. Ναι. Δαμέ είναι στο λάκκο. Στο λάκκο μας, δαμέ. Ελευθερία μου. Αυτός ο κάμπος, αυτά τα λουλούδια. Μάνα μου, μόλις ήρθε που είναι χμαλωσία, ο άντρας μου. Ο σύζυγος. Ναι. Έτσι είναι, ευγενία μου. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι Κερίνια για σένα. Για μένα είναι το παν. Για μένα είναι το παν. Μετά που ήρθα και είδα άλλους τόπους, κατάλαβα ότι ο παπάς μου είναι καλά που μου έλεγε. Έλεγα του παπά, είπαμε σε δασκάλια να μας πάρουν ταξίδι. Και άλλοι μου, πέμουν εμένα, λαλί μου, που ο παπάς μου πήγαινε χμάλωτος 6 χρόνια. Πότε? Στον πόλεμο. Α, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στο δεύτερο παγκόσμιο, 6 χρόνια και γύρισαν όλες τις χώρες. Και λαλί μου, δεν είδα καλύτερο τόπο την Τζερίνια, ήταν που είχε να πιένει, λαλί μου. Ήταν ο καλύτερος τόπος, λαλί μου. Και μετά το διαπιστώσα και εγώ που είδα άλλους τόπους. Πρέπει να κλείσουμε αυτό το πρόγραμμα, Ελευθερία μου. Υπερβή είναι αυτή η γυναίκα που σας έσωσε και καταλαβαίνεις
όλοι καταλαβαίνουν εύλογο ότι αισθάνεσαι μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ελίτα μου, ελευθερία. Προσπαθώ να φύγει το νου μου από τις καταστάσεις, γιατί πολλές φορές είμαι άρρωστη. Και παραγγέλνω μου και τα αδέρφια μου και τα παιδιά μου, ας πούμε, να σταματήσω να σκέφτομαι. Μπορώ. Σκέφτομαι. Και οι φίλοι μου που έμπου την Τζερίνια που έρχονται, που συναστρέφουμε, και πάλι μιλούμε για τούτο. Αγαπημένη μου Ελευθερία, σε ευχαριστώ που ήρθες. Να πούμε ότι δεν ήταν εύκολο να έρθεις εδώ στο ΡΙΚ, από τη Λέμεσο, κάτω από τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζεις. Το εκτιμούμε απέραντα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που σε γνώρισα από κοντά. Ελίτα μου, σε ευχαριστώ. Και καταλαβαίνω τον κόπο που κάνεις για να τα παρουσιάσεις όλα αυτά. Όχι, είναι μια συλλογική δουλειά, αλλά να πούμε ότι ο πραγματικός μόχθος είναι και... Για να μάθει ο κόσμος την ιστορία. Με μεγάλο σεβασμό το τι περάσατε και που μέσα από μια λέξη πρόσφυγας δεν λέει τίποτε. Ελευθερία Χατζηκοστή Χαραλάμπους, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.